Αγαπητέ λοιπόν, μου Ραφαηλίδη Παναγιώτη, μας να πας απέναντι να δώσουμε σήμερα το δώρο. Σήμερα. Τι έχει? Τσόπιτα. Πιτσόπιτα. Πιτσόπιτα σημαίνει πίτα. Πίτσα. Άρα δηλαδή αν κάτι ανάμεσα πίτσο, σε... Πίτσο. Πίτσο. Πρόσεχε, πίτα. Πρόσεχε. Λέω κάτι ανάμεσα σε πίτσα και σε πίτα. Α. Ναι. Έχω να σου πω και κάτι. Σήμερα έχω να το καταγγείλω δημόσια. Την Παρασκευή το βράδυ... Κάποιοι κοινοί μας φίλοι μου είπαν ότι ξέρεις και κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πίτα τραγανιστή. Ναι. Που ανοίγεις φίλο, το, που ανοίγεις το φίλο της μπουγάτσας. Της το μαρτύρης ο Μεργούπης και θέλεις να το κάνεις μια μέρα. Γιατί δεν μου το λες, Ναταλία μου, να το ξέρω. Κοίταξε, είναι κάποια μυστικά αυτά με τα οποία... Από μένα μυστικά. Να έχουν μεγαλώσει γενιές με μένα γίνεται. Έχουν μεγαλώσει 6 γενιές ανθρώπων με αυτά. Δεν μπορώ να τα μοιραστώ στην τηλεόραση. Σαν να τη βλέπουμε μπροστά μας. Με μένα όμως, ορίστε, σαν να με βλέπετε μπροστά σας. Κράτσα κρούτσα. Που το πετάει το φίλο και το γυρίζει στον αέρα. Και το γυρίζω και πάντα με την περιβολή που θέλει ο Σπαλιάρας. Να πούμε... Τι έχεις? Είμαι λίγο στενοχωρημένος. Γιατί? Γιατί καλημέρα, δεν ικανοποιούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ικανοποιούμε, Ρένα. Σε αυτό που λένε ανικανοποιητό. Ναι, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να ικανοποιηθώ. Έχω δύο αδυναμίες γαστρονομικές. Η μία είναι η πίτσα και η άλλη είναι οι πίτες. Αλλά αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορώ να τα παντρέψω για να τα απολαύσω ταυτόχρονα. Από τρώω ή πίτσα ή πίτα. Γιατί? Γιατί υπάρχει λύση σε αυτό? Θα το βρούμε σήμερα. Δηλαδή? Σήμερα θα φτιάξουμε μία πιτσόπιτα. Δεν έχει ξαναγίνει. Η ερώτηση που είναι? Δεν υπήρχε ερώτηση, ήταν αυτή η αποκάλυψη μέσα από αυτό το σεμνό σκετσάκι, το σύντομο. Σήμερα έχουμε πιτσόπιτα. Μάλιστα. Καλά ακούτε, πιτσόπιτα. Πιτσόπιτα. Το γιώτα θα το τονίζετε σε αυτή τη λέξη, γιατί αν το αφήσετε φλού θα παρεξηγηθείτε. Πιτσόπιτα. 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 Λοιπόν. Την καλημέρα σου, την καλή σου τη βδομάδα. Καλημέρα να έχουμε όλοι, καλή βδομάδα, να είμαστε καλά, υγιείς, χαρούμενοι. Και με μπόλικη πιτσόπιτα. Και με μπόλικη αγάπη γύρω μας. Εντάξει, η αγάπη και η πιτσόπιτα, ξέρεις, όχι, πάνε πολλές δεν πάνε μαζί, δεν πάνε μαζί. Δεν πάνε μαζί. Αν έχεις αγάπη και πιτσόπιτα να μην έχεις, δεν πειράζει. Είναι μερικές που θέλουν... Αν έχεις πιτσόπιτα και δεν έχεις δεν αγάπη... Δεν τους αρκεί η αγάπη, θέλουν και πιτσόπιτα. Όχι, η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Άλλες πάλι θέλουν μόνο πιτσόπιτα και δεν τσιάζει η αγάπη. Εμένα μ' νοιάζει η αγάπη. Αυτές ξέρεις πώς τις λέμε, για την πιτσόπιτα. Αυτή διώκτηνα. Είναι για την πιτσόπιτα, δεν είναι για σένα. Να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Λοιπόν, την κάρτα με τα υλικά. Πιτσόπιτα με κρέας. Για το φύλλο, 1 κιλό αλεύρι μάνα, 400 γραμμάρια χλιαρό νερό, 200 γραμμάρια περίπου λάδι, αλάτι, ζάχαρη. Και για τη γέμιση, 1200 γραμμάρια μοσχάρι κομμένο σε μικρές μπουκίτσες, 1 κρεμμύδι κομμένο σε κυβάκια, 1 ποτηράκι του κρασιού λάδι ελίκη και έχω βάλει και διάφορες πιπεριές έτσι για χρώμα και μελιτζάνα εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Και ήδη ξεκινάω με μια πορεία μεγάλη. Και ήδη ξεκινάμε, λοιπόν. Να σε ρωτήσω, παρακαλώ, θα παρακαλώ. Πρόσεξε τι θα ρωτήσεις. Πρόσεξε τι θα ρωτήσεις. Ρένα της Στελιάς. Ναι. Η πιτσόπιτα που θα φτιάξεις σήμερα και θα παρουσιάσεις τον άμαστε. Μάλιστα. Περιέχει και κρέας. Μπορείς να απαντήσεις, Ρένα. Ναι. Το φαντάστηκα. Λοιπόν, μοσχαράκι, Μοσχαράκι. Μπορούσε να μην ήταν μοσχαράκι, το έχουμε πει αυτό, να ήταν οτιδήποτε άλλο κρέας θέλουμε. Ξέρεις πώς την είχα φαντάσει την πιτσόπιτα εγώ? Πώς, παιδί, με λουκάνικο. Και με λουκάνικο είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να τη φτιάχνουμε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω. Λάδι ελίκη. Είναι χαλαρά. Από την Πανελιάλιο Ένωση, από την ποικιλία Κουτσουρελιά. Εξάγεται σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Αμερική, Αυστραλία, Ευρωπαϊκή, και Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένωση. Από το 1980. Ναι, όχι, εξάγει για βιολογικό ελαιόλαδο η ελίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτό το λάδι. Σπουδαίο ελληνική εταιρεία αυτό να κάνει εξαγωγές. Θα το δεις το χρώμα του, τη γεύση του. Το απολαμβάνουμε μέρες τώρα και είναι πραγματικά. Κοιτάξτε. Ένα συστατικό που κάνει όλες τις συνταγές ανώτερες. Χρυσό το ελαιόλαδο. Χρυσό. Μυρίζει ελιά. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Το βάζουμε εδώ. Ξεκινάμε με το λάδι μας. Ξεκινάμε το λάδι μας. Βαγγέλη, θέλω να μου βάλεις ανήσυχο καιρό, Νατάσα. Λοιπόν, λιγάκι να ζεσταθεί. Όποτε θέλει. Ακόμα. Για να πούμε τέλειο. Τα νέα. Πες μου τα νέα σου που λοιπόν, λέει και η εγγονή μου. Τα νέα μου είναι ότι πέρασα ότι καταπληκτικά την Παρασκευή στον Παραμπίκου, ότι είσαι μια σπουδαία οικοδέσποινα και εσύ και η Μπέση και η Τζίνα μας καταϋποχρεώσατε. Σιγά. Και έχω να πω ότι πέραν ημών που ήμασταν okay, καλεσμένοι σου και φίλοι σου και συνεργάτες σου, όλος ο κόσμος χαίρει αυτής της φιλοξενίας.
Και είναι πρέπει. Σαν να επισκέπτεται ένα σπίτι φιλικό που τον φιλεύει τα ωραιότερα εδέσματα. Έτσι. Και επίσης μέθησα. Γιατί ήταν τέλεια και τα κοκτέιλ σα. Τέλεια. Τέλεια. Τι έφαγες τελικά, δεν μου είπες. Έφαγα το κοτόπουλο το, με την κρατσανιστή κρούστα. Όχι, με την κρούστα χαλούμι. Το χαλούμι. Απίθανο. Απίθανο. Οι άλλοι μας αμπουκιάσαν το κεμπάπ το τέλειο. Ο άλλος το. Τα μπριζολάκια τα ψιλοκομμένα. Απίθανα όλα, γιατί δοκίμασα απ' όλα. Απ' όλα, το είδα. Έτσι την κάναμε όλοι. Είμαστε με τα πυρούνια ενός σταλούν. Έτσι πρέπει, έτσι. Τα γλυκά. Και τα γλυκά ήταν η τέλεια. Η πίτα με τα τυριά δεν μου είπες. Τρελάθηκα. Το γαλακτομπούρικο με τυριά. Απίθανο. Απίθανο. Μα διαβάζω στον κατάλογο γαλακτομπούρικο τυριών. Λέω τώρα. Τώρα λες τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Παιδιά είναι έδεσμα. Έδεσμα. Λοιπόν. Εντάξει, το κρεμμύδι μας. Τσιγαρίσαμε το κρεμμυδάκι μας. Τη μελιτζάνα μας. Ωραία η μελιτζάνα. Ωραία μελιτζάνα. Η πιτσόπιτα αρχίζει να σχηματίζεται. Εσύ όσο να κάνεις αυτό, ναι. Εγώ θα σου κόψω το κρεατάκι. Ανακάτευε φίλο. Βέβαια, ανακάτευε φίλο. Φίλο, είδες μου πέρδεψες. Α, θα ανοίξει φίλο, ε. Θα ανοίξω φίλο, ναι. Θα λατήσουμε, θα πιπερίσουμε τίποτα εδώ. Τίποτα θα κάνεις. Τίποτα. Ανακατεύει συνέχεια να μη σου καεί προσεκτικά. Ακούστε κομματάρα, παιδιά, σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιαννατσούλια που έχει βγάλει Νατάσα Θεοδωρίδου και μου έχει πάρει τα μυαλά. Τα ακούω σαν μανιασμένος. Τρομερό τραγούδι. Να πω κάτι, Παναγιώτη. Έλα. Είναι πάρα πολύ ωραία η Θεοδωρίδου. Αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω και λίγο ζωντανό Ραφαηλίδη, αν γίνεται. Πάρε τώρα την Ατάσα. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι. Εσύ γιατί δεν μου κάνεις. Ένας ανησύχος καιρός και φίλος μου κι εντρός. Σε φίλησε. Παπογειώνει και στιχάρες και μουσικά να χαμπάνεις. Αν δω τι άλλο θα ακούσω από την Ατάσα. Τι θα ακούσεις. Ραφαηλίδη πότε. Εμείς είμαστε τώρα. Βγαίνει και κάτι καινούργιο, θα τα μάθεις. Αφού ίσως, το έμαθα την Παρασκευή, ότι βγαίνει, μου είπες κάτι καινούργιο. Ίσως χορέψεις το βίντεο κλιμπ. Ναι. Θα σου πω. Μπράβο. Συνέχισε λοιπόν. Να χάνεις τα κιλά εκεί πέρα που έχεις γίνει φέτες. Εγώ. Και θα σε εκμεταλλευτώ. Σιγά βρε. Χορευτικός. Θα που λες, ακούει και ο κόσμος και θα νομίζει. Συλλοκόβουμε πια το μοσχαράκι μας, ε. Λοιπόν, το κόβουμε μικρές μπουκίτσες, το βλέπεις τι κάνω εδώ. Καλημέρα, Λάμπη. Καλημέρα, Λάμπη. Καλημέρα, Φλωρίδη. Καλημέρα. Αλλά όλες τις φορές θέλει πολύ ωραίο κρέας, αλλά αυτή τη φορά νομίζω. Όχι, είναι. Θα έχει δώσει όλα που λέτε εσείς. Λαχταριστό, ζουμερό. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε και κοτόπουλο αν θέλουμε. Μπορούμε ακόμη και κιμά. Εδώ, καλό. Βάζουμε αυτό. Εγώ παράλληλα βγάζω το έτοιμο για να μα καεί. Πρόσχε, μην καεί. Φύγε, δεν καίγομαι εγώ. Δεν καίγομαι, λέει, και έχει πάρει δύο χαρτοπετσετούλες. Ρε, ρε, να μ' αγχώνεις. Μην μου καεί καμιά λοιπόν, μέρα. Δεν καίγεται, Ρένα, μην φοβάσαι. Εντυπωσιακή είναι πάντως. Λοιπόν, κοιτά εδώ. Ναι. Τι σφιτεριέ μα. Όλες. Ωραία. Όλα τα χρώματα πιπεριές. Όλα, πιπέρι. Πιπεράκι, αλατάκι. Αλάτι. Έχει απλουμίσει ντοματούλα. Ζάχαρη δεν χρειάζεται να βάλουμε γιατί έχουμε το περφέτο μας. Α, θα βάλεις τέτοιο περφέτο. Ναι. Ωραίο. Τι θέλεις. Περίμενε. Κοίτα χρώμα, κοίτα. Υπέροχα. Περφέτο, έτσι. Αυτό είναι ψιλοκομμένες, αποφυλλωμένες ντοματούλες. Ναι, 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 ναι. Έτσι, χωρίς κρεμμύδια, χωρίς τίποτα. Θα βάλαμε τα δικά μας. Που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε την ντομάτα φιλική. Πολύ ωραία μυρίζει. Λοιπόν, βάζεις εδώ νεράκι, σε παρακαλώ. Βάζεις νερό. Αμέσως νεράκι. Νερό να βράσει. Κάνα μπάνιο, έκανες. Βάλε νερό. Καμιά θαλασσίτσα πήγες ή όχι ακόμα. Όχι. Έκανε ζέστη το Σαββατοκύριακο. Πήγε ο κόσμος. Έκανε πολύ ζέστη την Κυριακή. Πήρα τη Ρένα μου, τον Κώστα μου. Εγώ φέτος έχω και αγωνία γιατί θα κάνω χωρίς μπρατσάκια. Λοιπόν, χωρίς μπρατσάκια. Και θέλω να δω πώς θα είναι. Λοιπόν, τώρα αυτό το αφήνουμε να γίνει το κρέας. Ναι, το αφήνουμε. Πόση ώρα. Ώσπου να γίνει, θέλει μισή ώρα. Μισή ώρα το βάζετε, το καπακώνετε. Πάμε τώρα για το φύλλο. Τώρα ήρθε η ώρα του φύλλου. Ευκολάκι το φύλλο. Πάρα πολύ εύκολο. Αλλά έχει υπόψη ότι με βοηθάει πάρα πολύ και το αλεύρι. Α, νόμιζα εγώ. Όχι, εσύ. Εγώ πάλι. Ανεκτίμητη η βοήθειά σου. Στο έχω πει, ανεκτίμητη. Άστο, αυτό βράζει. Λοιπόν, το αλεύρι που θα χρησιμοποιήσω είναι το αλεύρι το μάνα. Αδελφή Κεραμάνη, το έχουμε πει έτσι. Μάνα εξ ουρανού. Είναι φτιαγμένο με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη και με οικογενειακή φροντίδα. Και να πούμε το συγκεκριμένο είναι αλεύρι. Μαλακό αλεύρι, είναι από σιτάρι. Ναι, και προέρχεται από τη Μακεδονία και έχει κλεχτά υλικά, αγνά, τέλεια. Συντηρητικά δεν έχει και είναι η πίτα, αυτό το αλεύρι ειδικό για πίτες. Αυτό βλέπω λοιπόν, πάνω. Να πω καλημέρα στους αδελφούς Κεραμάνη, οι οποίοι μου είπαν θα με δούνε σήμερα.
Καλημέρα, να είστε καλά και δείτε τι ωραία πίτα θα κάνουμε χάρη στο φίλο το δικό σας. Τα σέβη μας, αδερφή, κεραμάρι. Λοιπόν, και πάμε. Ανοίγουμε. Ξεκινάμε. Πριν ξεκινήσουμε κάπου εκεί είχα ένα μικρό τηγάνι. Είχες, να το. Λοιπόν. Έχω βάλει και ένα πιάτο μέσα. Κακός που έβαλες το πιάτο. Πανέχει. Το βγάλαμε. Λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος που έχω βάλει αυτό εδώ. Η αναλογία που δίνω στο φύλλο, επειδή το έχω πει πολλές φορές, δεν θέλω να λέω να γίνει ένα αλεύρι μαλακό, να γίνει μια ζύμη μαλακή. Θέλω να πω ακριβώς τα υλικά για να βγουν όλα αυτά. Μπράβο. Θες να δείξουμε κιόλας. Ακριβώς, βεβαίως. Λοιπόν. Να δούμε τα υλικά για την πίτα, για το φύλλο μας. Για το φύλλο μας. Χρησιμοποιώ το αλεύρι, το μάνα. Α, θέλεις να το πω έτσι. Ένα κιλό αλεύρι μάνα. 400 γραμμάρια χλιαρό νερό. 200 γραμμάρια περίπου λάδι, αλάτι και λίγη ζάχαρη. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε να το δείξουμε. Πάμε να το δείξουμε. Ανοίγουμε το αλεύρι, το μάνα. Αφού το ανακάλυψε αυτό το αλεύρι, σταμάτησε να ασχολούμαι με άλλα αλεύρια. Ναι. Είναι τέλειο. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ. Για να το λες εσύ, φαντάζομαι ότι... Το έβαλα εδώ. Κρατάω λίγο. Για να το απλώσω πάνω στον πάγκο μου. Λοιπόν. Και είναι και για κάθε χρήση, όχι μόνο για πίτες. Αυτό ειδικά είναι για τις πίτες μου. Α, είναι ειδικά. Ειδικά αυτό είναι για τις πίτες μου. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε 400 γραμμάρια νερό. Ναι. Το νερό όμως πάντοτε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, πρέπει να είναι χλιαρό. 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 Το βάζω εδώ. Τα έκανα έτσι για να δείξω ακριβώς. Γιατί ένας κύριος προχθές από Θεσσαλονίκη, κύριε Βρασίδα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Μου είπε ότι ρε Σιρένα, δεν πρόσεξα το νερό αν ήταν 400 γραμμάρια. Λέω, θα το μετρήσω μπροστά σας και θα το δείξω. Κύριε Βρασίδα, καλημέρα. Είδατε καλή μας μέρα και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Το μετρήσαμε μπροστά σας, κύριε Βρασίδα, για να δείτε ότι είναι 400. 200 γραμμάρια λάδι ελίκη, ακριβώς. Κύριε Βρασίδα, είναι 200 ακριβώς. Μετρημένο. Το είδες, έτσι. Μάλιστα. Πάρ' το αυτό. Φέρ' το. Λοιπόν. Όποτε θες, ναι, σήμερα... το βλέπεις το τούμπανο. Ναι. Είναι έτοιμο, σε θέλει λίγο να πει κάτι. Όποτε είναι, τούμπανο σε λίγο. Λοιπόν, επειδή σου έχω πει ότι αν δεν βάλω αλάτι, θα βάλω κάποιο τυρί, ναι, αλμυρό. Δεν βάζουμε τυρί σήμερα. Σήμερα δεν έφερα τυρί, όχι δεν βάζουμε. Τέλεια. Λοιπόν. Και έρχεται τώρα το νερό. Χλιαρεύει το νεράκι. Χλιαρό, γιατί εγώ φέρω τα γάντια και δεν το... Ναι, είναι, έχει αρχίσει να σπάει. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Πρόσεξε, έχει σημασία αυτό που λέω. Δεν το λες ότι καίει, αλλά έχει αρχίσει να είναι πια χλιαρούλι. Ναι. Θες να μας πει η Χριστίνα για να μας δώσει ένα λεπτό να χλιαρέψει το νερό. Αν είναι ένα λεπτό, ναι. Ένα λεπτό είναι. Χριστίνα. Ένα λεπτό, Χριστίνα. Λοιπόν, πηγαίνουμε πάλι στην κουζίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα. Χριστίνα, γιατί... ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μου. Εγώ σε ευχαριστώ που, όχι, όχι, εγώ σας ευχαριστώ που είσαι αυτό που είσαι. Και πάμε. Λοιπόν πάμε. Το νερό μας ζεστάθηκε. Αλεύρι, λάδι. Το αλεύρι, το νερό, επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι χλιαρό. Όχι καυτό, χλιαρό. Δηλαδή να βάζεις το χέρι σου μέσα. Να αντέχεις. Και να το αντέχεις. Ωραία. Και κάνεις αυτό. Το ρίχνεις εδώ. Όχι όλο. Κρατάμε λιγάκι από τα 400 ml νερού, κρατάμε κάνεις λιγάκι. Αυτό, κάνεις έτσι. Και είσαι έτοιμος και το παίρνεις από εδώ να φύγει. Λοιπόν, βλέπεις ότι είναι ένα φύλλο, είναι και νηστίσιμο. Α, γιατί δεν έχει αυγά και δεν τέτοια. Δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, βλέπεις πως το κάνω όλο, πως το τράβηξε. Έχεις βάλει το αλεύρι, έχω νεράκι, βάλει... ελαιόλαδο και αλάτι. Αλεύρι, αλάτι και το νερό μας, το οποίο είναι χλιαρό. Είναι κάποιο απαραίτητο αυτό συστατικό, πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε. Όχι κρύο νερό. Όχι κρύο. Το έχουμε τονίσει. Το έχουμε τονίσει. Αν μετά από όλο αυτό που έχουμε κάνει με το αλεύρι και το χλιαρό νερό που το βάλαμε, το ζητάνε μπρος στα μάτια σας, το έχουμε πει 10 φορές ότι θα το βάλετε χλιαρό. Πάτε και μου βάλετε κρύο. Τότε δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίμε εμείς. Όχι. Λοιπόν, αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Παίρνεις το από εδώ, τούτο. Να μην θυμώσω όλες άλλο. Όχι, να μην δεν πρέπει να θυμώνεις. Θα δώσω τόπο στην οργή. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Εδώ κοίταξε να δεις τι γίνεται. Κοίταξε πως έγινε το αλεύρι. Α, κοίτα κατευθείαν, πως έγινε, παιδιά. Έγινε. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Κοίτα, ρε, κατευθείαν. Απίστευτο. Κάτσε, αυτό θέλει ξεκούραση και τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, εγώ δεν ξεκουράζω τίποτα. Δεν κοιμάται. Εγώ είμαι του αυστηρού. Αν το βάλω να ξεκουραστεί, πειράζει. Δεν παθαίνει τίποτα. Ωραία. Και θα σου το αποδείξω αυτό. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, δεν χρειάζεται ξεκούραση το αλεύρι. Χρειαζόμαστε εμείς. Όχι, όχι. Και θέλω να ξεκουραστώ εγώ. Ναι, λοιπόν. Εδώ λίγο κάτσε, θα το κάνω, έφυγε. Λοιπόν, κοίταξε, Παναγιώτη μου, εντάξει. Ωραία. Ξεκινάμε. Βλέπεις πως έχει γίνει. Κατευθείαν μπαλίτσα. Κατευθείαν και χωρίς βολιάσματα, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, και με λίγο τώρα, ζύμωμα, μπορώ να πω. Πολύ λίγο. Δεν έχεις πολύ λίγο. Λοιπόν, τώρα να σου πω
ανοίξω αυτό που μου είπες, ότι αν το αφήσουμε να ξεκουραστεί, τι γίνεται. Να το. Φέρουμε από εκεί. Εδώ. Ορίστε. Θες να μου δώσεις αυτό. Πάρ' το αυτό. Ένα πιατάκι, ένα πιατάκι, ένα πιατάκι, ένα πιατάκι εδώ. Καθαρά έχω κι εγώ, αλλά δεν θέλω να το φτώσω. Κοίταξε, τώρα θέλω να πω ένα μυστικό. Μυστικό. Ένα μυστικό. Ναι, μου είπανε ότι πρέπει να λέμε και κάποια μυστικά. Ναι, βάλε μυστηριακή μουσική, Βαγγέλη. Λοιπόν, θα πει μυστικό. Κοίταξε εδώ. Α! Έλα, ρε, εσύ. Λοιπόν. Θα σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Άμα ήθελα να κάνω πίτσα, όχι πιτσόπιτα, πίτσα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτό το ζυμάρι ό,τι από κάτω. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις και τάρτα μπορείς να κάνεις άμα θες. Αυτό το ζυμάρι μοιάζει με ψωμί, μοιάζει ή με φύλλο. Με φύλλο, με φύλλο μοιάζει. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις, τι θα κάνουμε. Θα μου δώσεις λίγο λάδι, ελίκι, πολύ λίγο. Μάλιστα. Να σου ρίξω πάνω εδώ, εδώ στα χέρια, χέρια σου. Οπ, νονά. Πολύ άξια, άξια. Εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα, λεπτομέρεια. Το γυαλίζουμε. Το γυαλίζουμε για να μας γίνει τραγανό. Είδες τι έκανα, έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να το γυαλίζω το ζυμάρι. Μπορείς να το πια, κοίταξε να δεις πως είναι σαλάστο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και τώρα έτσι όπως είναι εδώ. Παρακαλώ, άλλη μία φορά θέλω να πω, δεν χρειάζεται να δω εγώ την κάρτα με τα υλικά, τη θυμάμαι, αλλά θέλω να τα πω. Πέστα. Ένα κιλό αλεύρι. Αλεύρι μάνα. Εντάξει. Μάνα με δύο νι, μην πάτε και πάρετε την άλλη τη μάνα την απομίμηση. Το κίτρινο το οποίο είναι, γράφει απ' έξω είναι ειδικό, κοίταξε, ειδικό για πίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, κίτρινο ένα είναι. Κιλό. 400 γραμμάρια χλιαρό νερό. Χλιαρό. 200 γραμμάρια λάδι ελίκι, λίγο αλάτι, λίγη ζάχαρη. Αυτά και πολύ τίποτε αγάπη. Άλλο. Αυτά. Και αν δεν θέλουμε να βάλουμε αλάτι, θα βάλουμε κάποιο τυρί, αλμυρό. Πάμε να στρώσουμε το φίλο μας, γιατί θα έρθει ο εχθρός από πάνω. Εχθρός, όχι, ο εχθρός μου έδωσε σήμερα ελευθέρα. Σου έδωσε, αλλά τόσο λοιπόν, όπως τα δίνεις, τα παίρνει. Εδώ, κάτσε. Και δεν σου έδωσε και τίποτα, μπες στο ακουστικό. Δεν μου έδωσε τίποτα. Μου είπε ρε να πάρε όσο χρόνο θέλεις. Πάρε ναι. Το χρόνο σου. Τελικά εννοούσε εκτός εκπομπής. Δηλαδή το καλοκαίρι στην αδειά σου. Εμείς θα κάνουμε διακοπές φέτος. Χρόνο. Θα κάνουμε, βέβαια θα κάνουμε. Πού μαζί. Και μαζί και μόνοι. Εμένα δεν μου υποσχέθηκε στην Παρασκευή ότι θα πάμε να κάνουμε μαζί πράγματα. Γιατί να μην κάνουμε. Έτσι, δεν μου είπες τότε. Κατά πρώτον θα μας βλέπουν στα νησιά. Θα βλέπουν εσένα, θα σε ρωτάνε που είναι ο Παναγιώτης. Θα βλέπουν εμένα, θα με ρωτάνε που είναι η Ρένα. Άρα δεν πρέπει. Πρέπει να είμαστε αγκαζέ. Λοιπόν, Παναγιώτη, κοίταξε τώρα, δεις τι γίνεται. Ναι. Αυτό τώρα μας περίσσεψε. Άλλο ένα κάνουμε δηλαδή. Όχι, άλλο. Μας περίσσεψε. Ναι. Έτσι όπως είναι. Μεμβράνη. Μεμβράνη και στην κατάψυξη. Κατάψυξη. Και ανά πάσα στιγμή έχουμε έτοιμο ζυμάρι στο σπίτι μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σπουδαίο. Είτε μικρά πιτάκια, είτε μικρά πιτσάκια, είτε οτιδήποτε. Λοιπόν. Είτε μεγάλες πιτσάρες. Είτε μεγάλες πίτσες. Πίτσες. Αυτό το αλεύρι εδώ. Χριστίνα, έχεις δοκιμάσει πιτσόπιτα. Όχι. Κοίταξε να δεις πόσο να εύκολα, Παναγιώτη, εάν θέλεις, μπορεί να κάνεις και αυτό και με τα χέρια. Ναι. Κοίταξε πώς ανοίγει, είναι ναι. Πάρα πολύ. Αλλά με το μπλάστι, άλλη χάρη. Καλά, δεν είναι όμως δύσκολο. Όχι. Τώρα, πόσο το θέλεις να γίνει ανάλογα το σκεύος σου, ή χοντρό ή ψηλό. Ναι. Γενικά η πιτσόπιτα που κάνεις έχει δηλαδή, τη ζυμούλα. Εγώ την έκανα λίγο πιο χοντρή. Α, να έχει λίγο ψωμάκι να χορταίνει. Να έχει χορταίνει. Λίγο ψωμάκι. Λοιπόν, κοίταξε πώς ανοίγει. Μήπως ότι είναι δύσκολο τώρα αυτό. Κοίταξε, όπως το κάνεις εσύ φαίνεται πανεύκολο. Αν το κάνω εγώ ίσως θα σου όχι, λέγα όχι, δεν είναι δύσκολο, Παναγιώτη. Είναι αντικειμενικά εύκολο, κοίταξε, λες, λόγω τιμής, αρχικά σου είπα, βοηθάει το αλεύρι, είναι βασικό. Mm. Βοηθάει που είναι ακριβώς οι αναλογίες. Ακόμα και κάποιος λοιπόν που είναι άπειρος στο άνοιγμα φύλου, είσαι, ναι. Θα καταφέρνει με το μάνα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Είδες να κάνω εγώ τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πολύ απλό αυτό που κάνεις, ναι. Ισχύει. Τραβάς αυτό, πρέπει να έχεις χώρο εδώ. Α, κι άλλο θα τα ανοίξεις. Ναι, θα τα ανοίξω όλο λίγο ακόμα. Εκεί. Και δεν σου ανοίγει, ρε παιδί μου. Δεν ανοίγει. Φτου, φτου, φτου. Δεν ανοίγει. Που σκίζονται μια ζωή με τρύπες και αυτά τα κάνουν. Έλα, μωρέ. Στο φέρω κοντά. Όχι, όχι. Νομίζω είναι έτοιμο. Και άλλη μία, να το. Τώρα είναι έτοιμο. Μπράβο. Οπ, κάτσε να μας φύγει. Το δυσκόλεψα να το ανοίξω, όχι λοιπόν. Καθόλου. Και εδώ τώρα. Φέρ' το εδώ. Έχουμε λαδώσει ελαφρώς τα ψάκια μας. Ελαφρώς το είδες το λάδωσο, αυτό έτσι. Και έτσι όπως είναι, του δίνεις εδώ μία χάρη να πέσει προς τα μέσα. Ναι, χαλαρά. Χαλαρά. Λοιπόν, εδώ τώρα για να μην κουράζεσαι. Με το πλάστη, τακ. Και το κόβεις. Το κόβεις. Ωραίο αυτό το κόλπο. Πολύ ωραίο.
και είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακριβώς. Γι' αυτό το έκανα, το έδωσα λίγο αέρα από κάτω. Καταλαβες, λοιπόν. Πολύ ωραία. Το στρώσαμε. Σαν ταρτούλα. Λοιπόν, και επειδή αυτό τώρα αργεί να γίνει. Έχουμε έτοιμο εμείς. Και επειδή μας φωνάζουν. Θα το βάλω εγώ εδώ αυτό να γίνεται. Βάλτε εσύ πάνω να γίνεται. Άστο και όχι, άστο και μην το κόψεις. Α, θα το αφήσω εκεί. Θα το πιέσω. Να το βάλεις το τέτοιο. Όχι, θα αφήνουμε να κρυώσει. Βέβαια. Α, βασικό αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει. Όταν στρώνουμε την οποιαδήποτε γέμιση. Αν είναι κρύο, για να μας χαλάσει. Πρέπει να είναι κρύο, διότι αν θα το βάλουμε τώρα εδώ, θα επαπαριάσει το ζυμάρι. Δεν το θέλουμε. Και δεν το θέλουμε, λοιπόν. Να τη δούμε. Δούμε. Θα παπαριάσει, είπε το ζυμάρι. Θα φροντίζει τη γέμιση οποιασδήποτε πίτσα ή πίτα να είναι να κρύα. Να είναι κρύο πάντα. Γιατί αλλιώς, όπως είπε η Ρένα χαρακτηριστικά, παπαριάζει το ζυμάρι. Δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Και πάμε. Αυτό εδώ είναι. Αυτό είναι ανθότυρο. Αυτό είναι ανθότυρο. Γιατί δίαιτα, δεν είπαμε. Βέβαια. Λοιπόν. Ένα, δύο, τρία. Βαγγέλη. Βαγγέλη. Βαγγέλη, βάλε μια μουσική, σε παρακαλώ. Ποιο είναι αυτό το μικρό παιδί? Τα ρίξα! Ποιο είναι το μικρό παιδάκι? Εγώ. Καλή εβδομάδα. Δεν μου λες τέτοια λίγο να φας, είναι διαιτητικό. Τι είναι, μανουρί? Ανθότυρο μπορώ. Καλέ μου... Λοιπόν, ποιος το έκανε αυτό, η Τζέννη. Εδώ τι κάνω. Τζέννη μου τρύπησες, ξέρεις τι. Λοιπόν, είναι αυτό που σου αρέσει, Νατελία, να κάνω αυτή την κίνηση. Η Νταντέλα δεν μαντάρεται. Η Νταντέλα. Δεν μανουδάρεται. Θέλω να πάρω μια μπουκιά κρέας με... Πάρε, πάρε, παιδί μου, πάρε. Ναι, αλλά πρέπει να φέρω στο κουτάλι. Θα πάρω άλλο, έχουμε κουτάλια, Ναταλία. Πραγματικά πολύ ωραίο πράγμα. Κάτσε, κάτσε. It is delicious. Είναι τέλειο, ε. Είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Θα τα ανακατέψεις. Λίγο, με τα χέρια σου. Όχι με τα χέρια μου. Παιδιά, κάνει ζέστη εδώ πολύ στην κουζίνα. Όχι. Έχω ένα κουταλάκι μαθαίνει. Έχω εδώ. Α, έχεις άλλο. Έχω εδώ, το έχω εδώ. Λοιπόν, πολύ ελαφρά κίνηση. Το βλέπεις τι έκανα. Το κρέας συρρυκνώθηκε έτσι, μίκρινε τα κομματάκια που έχεις κόψει. Δεν θέλουμε να είναι μεγάλα τα κομμάτια. Να το. Είδες. Μαζεύει το κρεατάκι πάντα. Οπότε το παίρνεις τώρα αυτό από εδώ. Πιο μαζεμένο. Πας εκεί πίσω. Και ερχόμαστε εδώ. Στρώνουμε τώρα τη γέμισή μας πάνω στα ταψί που έχουμε βάλει. Τη ζύμη μας. Τώρα βλέπεις, θα το απλώσεις. Λάδι, ναι, 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 στεγνό. Καθόλου νερό. Λοιπόν, έτσι όπως είναι τώρα. Το απλώνεις. Βάζεις κάνεις... τίποτα άλλο από πάνω. Όχι, αν θέλεις, βάζεις λίγο πιπέρι. Α, οκ. Okay. Θέλω να πω τυριά και τέτοια δεν βάζεις όχι, τίποτα άλλο. Όχι. Εγώ να δεις τι θα έλεγα να βάλω, εάν λες, αν συμφωνείς κι εσύ. Για πες. Εκεί μας έχει περισσέψει λίγη ντοματούλα. Ναι. Η φρέσκια ντομάτα δεν έχει περισσέψει. Ναι. Λοιπόν, τι είπαμε, δεν πετάμε τίποτα. Εννοείται ότι συμφωνώ, γιατί η ντομάτα θα μας δώσει και μια ακόμα παραπάνω υγρασία και θα είναι ωραίο ότι δεν θα στεγνώσει. Λοιπόν, και το βάζεις αυτό. Φρέσκια ντοματούλα από πάνω, εντάξει. Delicious. Delicious. Έτσι δεν λέτε εσείς. Delicious. Μπράβο, λοιπόν. Μπράβο, Ρένα. Στο φούρνο πόσο θα το βάλεις αυτό? Θα το βάλω γύρω στη μισή ώρα, 25 λεπτά με μισή ώρα, όχι παραπάνω. Στους πόσους βαθμούς? Στους 200. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάνα, τον έχουμε προθερμάνει βέβαια. Τον έχουμε προθερμάνει το φούρνο. Βάλε εσύ εδώ λίγο αλατάκι, πάνω στην ντομάτα να μόνο. Βάλω, να βάλω, στην ντοματούλα μόνο στην ντομάτα. Βάζω έτσι την ντοματούλα, την πασπαλίζω με χοντρό μόνο αλατάκι. Μόνο στην ντομάτα. Έτσι και λίγο. Λίγο, περίμενε. Έβαλες, λοιπόν. Ναι, κοίτα. Το βάζουμε στο φούρνο. Και... Α, ριγανίτσα. Και λίγη ρίγανη. Μπράβο. Για άρωμα. Γιατί η πίτσα χωρίς ρίγανη δεν υπάρχει. Τι θες τη ριγανίτσα σου? Τώρα ναι, λοιπόν. Μισή ωρίτσα στο φούρνο και μετά από μισή ώρα. Και μετά από μισή ώρα η Ρένα ανοίγει το φούρνο και όλα τα παιδάκια έχουν γουρλωμένα ματάκια και αντικρίζουν αυτό το αποτέλεσμα. Φίλοι από το σπίτι, χειροκροτήστε. Ελπίζω τώρα να βγει, Ωραίο φαίνεται. Ρένα! Θα βγει, τι λες, θα το καταφέρω. Ρένα, είναι τέλειο! Πιτσόπιτα! Αυτή είναι. Πιτσόπιτα. Λοιπόν, έλα, μαχαίρια. Έλα, την κόψουμε. Όσο θα κόβουμε, πες μου τα κάνεις αύριο. Ποιο παιδί θα έρθει εδώ καλό? Ας τα παιδιά τώρα, εμείς οι δυο είμαστε εδώ. Την Ναταλία δεν τη θέλουμε. Δεν θέλουμε κανέναν. Εγώ, εσύ και η πιτσόπιτα. Έχει πάει απέναντι στο Γιάννη το Μιχαηλίδη, η Ναταλία, Γιάννη και περιμένει. Γεια σου, καλημέρα. Γεια σου, καλημέρα. Να το χαλάσεις, λοιπόν.
Τη σταυρώνουμε συνήθως. Εντάξει, και πάμε. Αύριο θα φάμε. Αύριο θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δροσερό φαγητό. Θα κάνουμε μπριάμ με μπερφέτο. Α, ωραίο το μπριάμ. Εντάξει. Λαχανικάκια, ωραία. Λοιπόν. Ωραία, I do. Έλα εδώ να δεις, I do. Η Ρένα της Τελιάς και η καταπληκτική της πιτσόπιτα σας αποχαιρετούν. Σας εύχονται καλό μεσημέρι. Αύριο θα πάμε μπριάμ. Ανοιξιάτικο, καλοκαιρινό μάλλον φαγητό. Έτσι. Όχι μάλλον. Καλοκαιρινό. Πολύ καλή. Για δοκίμασε να μου πεις τι λέει. Δοκιμάζω και όσο δοκιμάζω, πάμε απέναντι στα κορίτσια μας. Το φιλί σου, το φιλί σου, το καλό. Έλα. Και εμένα. Οπα!